μεγάλη προσοχή. Διαβάστε το όλοι για να μην έχουμε άλλα θύματα τι συμβαίνει στο σπίτι μας. Οι λαμπτήρες ενέργειας, οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει τα τελευταία χρόνια τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, είναι αδιαμφισβήτητα μία καινοτομία στο χώρο της φωταγώγησης και του ηλεκτρισμού. Τα ωφέλη από τη χρήση τους είναι τεράστια και σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο. Η τιμή αγοράς τους σε αναλογία με τη διάρκεια τους είναι πλέον κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Η παγκόσμια εξοικονόμηση ενέργειας δε, ανέρχεται σε ποσοστά που έχουν βοηθήσει καταφανώς το περιβάλλον. Οικολόγοι και ακτιβιστές έχουν δώσει κατά το παρελθόν μάχες με τα εργοστάσια παραγωγής των παλιών ενεργοβόρων λαμπτήρων και τελικά κατάφεραν βάσει οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους αντικαταστήσουν. Υπάρχουν όμως και κάποιες ιδιαιτερότητες για τις οποίες ελάχιστοι έχουν φροντίσει να ενημερώσουν τους καταναλωτές. Οι νέοι λαμπτήρες ενέργειας στηρίζουν τη λειτουργία τους σε μία ποσότητα υδράργυρου που εμπεριέχουν στο εσωτερικό τους. Όσο οι λάμπες αυτές λειτουργούν κανονικά είναι τελείως ακίνδυνες. Κανείς όμως δεν έχει ενημερώσει τους καταναλωτές για τους κινδύνους που ελοχεύουν σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας ενέργειας σπάσει. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως η ανακύκλωση των συγκεκριμένων λαμπτήρων είναι υποχρεωτική για όλους σύμφωνα με νόμο που έχει ψηφιστεί. Το σπάσιμο μίας τέτοιας λάμπας ισοδυναμεί με μία μικρή καταστροφή. Η εξάτμιση των 5 μιλιγκράμμ υδραργύρου που περιέχεται μέσα σε έναν λαμπτήρα, μπορεί να προκαλέσει από βλάβες στα μάτια και στο δέρμα, μέχρι χρόνια προβλήματα στο σηκώτη και καρκινογενέσεις. Σε ενημερώσεις άλλων χωρών σχετικά με την επικινδυνότητα μίας σπασμένη λάμπας, χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εξής ενέργειες. Αν μία λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας σπάσει κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρική σκούπα, για να συλλέξουμε τα απορρίμματα, γιατί αυτή θα μολυνθεί, όπως και κάθε άλλο εργαλείο ή συσκευή που θα χρησιμοποιήσουμε. Όλοι όσοι βρίσκονται στον χώρο, άνθρωποι και ζώα, πρέπει να μετακινηθούν άμεσα από το σημείο όπου βρίσκονται τα συντρίμμια της λάμπας, πρέπει να σφραγιστεί ο χώρος και να κλείσουν τα συστήματα εξαερισμού. Τα ρούχα και τα παπούτσια πρέπει να αλλαχθούν και να καταστραφούν. Συλλέγουμε τα απορρίμματα φορώντας γάντια, τα τοποθετούμε σε μία σακούλα, την οποία βάζουμε εν συνεχεία σε άλλη σακούλα και καλούμε την πυροσβεστική για να την παραλάβει. Ακούγεται βγαλμένο από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και ο βαθμός επικινδυνότητας μίας σπασμένης ενεργειακής λάμπας. Οι ηλεκτρολόγοι διευκρινίζουν ότι οι πιθανότητες μία τέτοια λάμπα να σπάσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της από μία απότομη αυξομοίωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ελάχιστες. Η προσοχή μας όμως πρέπει να επικεντρωθεί στη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης τους και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πετάγονται στους κάδους επιρρημάτων. Αλλά υποχρεωτικά και μόνο σε συγκεκριμένα σημεία ανακύκλωσης τα οποία βέβαια είναι προς το παρόν ελάχιστα και θα πρέπει να ψάχνει κανείς για να τα βρει. Οι λαμπτήρες ενέργειας έχουν βοηθήσει τα μέγιστα στο περιβάλλον και στην οικονομία του ρεύματος στα σπίτια μας, όμως κάθε καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί. Το συντομότερο δυνατό, για την προσεκτική χρήση τους και για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ατυχήματος, οι δάλλως μπορούν να αποβούν μοιραίοι. Στις 10 Φεβρουαρίου 2011 κάποιος ανέβηκε σε μια καρέκλα για να αλλάξει μια καμένη λάμπα. Η λάμπα ήταν από αυτές τις καινούργιες οικονομίες που έχουν υδράργυρο μέσα, γάμα γιώτα, αυτό και πρέπει να ανακυκλώνονται όταν καίγονται. Η λάμπα ήταν ζεστή ακόμα και προφανώς του γλίστρησε και πέφτοντας το πάτωμα έγινε κομμάτια, κάτι που μπορεί να συμβεί σε όλους μας. Κατεβαίνοντας από την καρεκλά ο τύπος έκανε το λάθος και πάτησε τα γυαλιά ενώ ήταν ξυπόλυτος. Το αποτέλεσμα ήταν να δηλητηριαστεί το πόδι του από τον υδράργυρο. Πέρασε 2 εβδομάδες στην εντατική με το φόβο να του ακροτηριάσουν το πόδι. Του είχαν βάλει μια αντλία που απορροφά τον νεκρό ιστό του ποδιού.
γάμα γιώτα αυτό πρέπει να δίνετε προσοχή σαν αυτές τις λάμπες, και αν τύχει και σπάσουν, σε καμιά περίπτωση μη πλησιάσετε και το εισπνεύσετε, ούτε να μαζέψετε τα γυαλιά με την ηλεκτρική σκούπα. Περιμένετε 15 λεπτά να κατασταλάξει το αέριο με τη σκόνη της λαμπάς και σκουπίστε το πάτωμα με απλή σκούπα, βάλτε τα κομμάτια σε πλαστικό σακουλάκι και μη το πετάξατε στα απλά σκουπίδια.